Καλό μεσημέρι. Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα νοικοκυριά στη χώρα μας και κατ' επέκταση είναι και η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά από μόνιμες και στοχευμένες παρεμβάσεις που κατατείνουν στην ενίσχυση των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 στα 780 ευρώ, αυξήθηκαν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια, ξεπάγωσαν οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, αυξήθηκαν οι συντάξεις, αυξήθηκε το αφορολόγητο κατά 1000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, επεκτάθηκε το επίδομα μητρότητας στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις αγρότησες. Ταυτόχρονα τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα όπως το Market Pass και συνεχίζονται το καλάθι του νοικοκυριού, η μόνιμη μείωση τιμής σε συνδυασμό με εντατικούς ελέγχους και επιβολή προστήμων σε περιπτώσεις παραβάσεων από τη Δημαία. Συνολικά 25.267 έλεγχοι έγιναν το 2023 και επιβλήθηκαν συνολικά 1.865 πρόστιμα ύψους σχεδόν 13,5 εκατομμυρίων ευρώ, το 50% των οποίων έχει ήδη εισπραχθεί. Έχουμε πολλές φορές τονίσει πως φαινόμενα κερδοσκοπίας και αθέμητων εμπορικών πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών δεν θα γίνουν ανεκτά. Έχει διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μας μηχανισμούς ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις των τιμών στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. 4 νέα δραστικά μέτρα τίθενται σε εφαρμογή για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αποκλίσεις. Πρώτον, μειώνουμε παροχές προς σούπερ μάρκετ και εξασφαλίζουμε χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή. Είναι συνήθις πρακτική οι προμηθευτές να αυξάνουν τεχνητά την αρχική τιμή και επ' αυτής να δίνουν υψηλές και μόνιμες εκπτώσεις προς τα σούπερ μάρκετ. Με το μέτρο αυτό περιορίζουμε τις συνολικές εκπτώσεις αυτές κατά 30% και μεταφέρουμε το όφελος στον καταναλωτή με αντίστοιχη μείωση των τιμών των προϊόντων στα ράφια, των προϊόντων αυτών στα ράφια. Το μέτρο θα εφαρμοστεί στις κατηγορίες που σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατηρήθηκαν οι σημαντικότερες αποκλίσεις. Τα προϊόντα αυτά είναι απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, σαμπουάν και βρεφικές πάνες. Δεύτερο μέτρο, η αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής έχει αυξήσει τις τιμές των προϊόντων του, δεν θα επιτρέπεται για 3 μήνες να υλοποιήσει προωθητικές ενέργειες για τα προϊόντα που έχει ανατιμήσει. Αυτό το μέτρο αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς για τους προμηθευτές που διατηρούν σταθερές ή μειώνουν τις τιμές, επιτρέπονται κανονικά οι προωθητικές ενέργειες προς όφελος των καταναλωτών. Τρίτο μέτρο, οι καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Για να διασφαλίσουμε την απόλυτη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι, υποχρεώνουμε τους προμηθευτές να πωλούν τα προϊόντα στο λιανεμπόριο σε καθαρές τιμές. Πιστωτικά τιμολόγια επιτρέπονται μόνο για επιστροφές προϊόντων ή φύρας, αν για παράδειγμα το εμπόρευμα ή μέρος του καταστραφεί και ύψους έως 3%. Το μέτρο αφορά νοπά φρούτα, λαχανικά και κρέατα. Τέταρτο μέτρο, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Για το βρεφικό γάλα ορίζεται πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των εταιριών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Το πλαφόν ορίζεται ως το άθροισμα του λειτουργικού κόστους της εταιρείας συν εμπορικό κέρδος 7%. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα είναι μια κρίσιμη και δραστική παρέμβαση που επιτυγχάνει. Άμεση μείωση της τιμής σε βασικά αγαθά, επιπλέον όφελος κατά καταναλωτή καθώς οι εκπτώσεις και οι προσφορές θα γίνονται πάνω στις νέες μειωμένες τιμές και αποτρέπουμε την παραπλάνηση των καταναλωτών σε πλασματικές εκπτώσεις. Επιπλέον αυστηροποιούμε, διευρύνουμε και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για τη διενέργεια ελέγχων και την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας. Η μάχη απέναντι στην ακρίβεια είναι μια μάχη διαρκής που έχει ξεκινήσει από την αρχή της εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν ήταν οι πρώτες που έγιναν. Όσο η ακρίβεια συνεχίζεται, θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πολίτες και να αντιμετωπίζουμε δυναμικά ένα δυναμικό φαινόμενο. Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, η καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ κ. Αναστασία Κοτανίδου και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου σχετικά με την πορεία του κορονοϊού και των λοιπών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Η ηγεσία του Υπουργείου και οι αρμόδιοι επιστήμονες αναφέρθηκαν στην πορεία του COVID και των λοιπών λοιμώξεων του αναπνευστικού, τονίζοντας την αναγκαιότητα του τακτικού εμβολιασμού. Θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση η καμπάνια ενημέρωσης για την αναγκαιότητα του τακτικού ετήσιου εμβολιασμού απέναντι στον COVID και τη γρήπη. Όπως κάνουμε ένα ετήσιο check-up κάθε χρόνο, όπως προγραμματίζουμε τον εμβολιασμό μας για τη γρήπη, προγραμματίζουμε πλέον και τον εμβολιασμό μας
για τον κορονοϊό. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 210.000 εμβολιασμοί έναντι της COVID. Παρατηρείται ότι υπάρχει ένας σχεδόν διπλασιασμός μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αυξημένη ευαισθητοποίηση. Έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες ακόμα 60.000 ραντεβού. Το τελευταίο διάστημα υπήρξε μια μικρή πίεση στο σύστημα υγείας σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές σε απλές κλίνες, όχι όμως στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Παραμένουμε σε ετοιμότητα, παρατηρώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και τονίζουμε την αναγκαιότητα για τακτικό εμβολιασμό, ειδικά των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της οπαδικής βίας, που στόχο έχει να θωρακίσει την ασφάλεια των γηπέδων από παραβατικά στοιχεία και έκνομες συμπεριφορές. Οι διατάξεις του, υποδιαβούλευση νομοσχεδίου, έρχονται να ενισχύσουν και να συμπληρώσουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την ουσιαστική και απαρέγκλητη εφαρμογή του με ρητές και συγκεκριμένες προβλέψεις. Στην νομοθετική παρέμβαση περιγράφονται με σαφήνεια διαδικασίες, κυρώσεις και ποινές, χωρίς κενά και κυρίως με οριζόντιο τρόπο προς όλους τους εμπλεκόμενους. Συγκεκριμένα, προβλέπονται αυτόματες διοικητικές ποινές σε περιπτώσεις ρήψης αντικειμένων, όπως επίσης παράνομες εισόδους στον αγωνιστικό χώρο, εφόσον διαπιστώνονται αυτά τα πραγματικά περιστατικά. Εγκαθίστανται ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, κάμερες δηλαδή υψηλής ευκρίνειας, σε κάθε περιοχή της αθλητικής εγκατάστασης και προβλέπεται η μη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων αν διαπιστωθεί η μη προσήκουσα εγκατάσταση και μη λειτουργία του συστήματος. Τίθενται ασφαλιστικές δικλίδες για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ταυτοπροσωπίας μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Θεσπίζεται ρήτρα παραβατικότητας που θα αφαιρεί ποσοστό χρηματοδότησης των ομάδων στις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα από τους πόρους του στοιχήματος. Προβλέπεται μια λέσχη οργανωμένων οπαδών ανά έμβλημα ομάδας, η οποία συνδέεται υποχρεωτικά με την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ αναλαμβάνει την εποπτεία και την ευθύνη για τη λέσχη. Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για δημόσιες δηλώσεις ή δημοσιεύσεις που υποκινούν ή διεγείρουν σε πράξεις βίας σε βάρος των οργάνων του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι κυρώσεις είναι αυστηρότερες στην περίπτωση που αυτές προέρχονται από μέλος διοίκησης, αξιωματούχο ή πραγματικό ιδιοκτήτη επαγγελματικής ομάδας. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας. Στόχος της κυβέρνησης είναι να απαλλαγεί ο ελληνικός αθλητισμός και ιδίως το ελληνικό ποδόσφαιρο από την τοξικότητα που το απαξιώνει και προκαλεί ένα σκηνικό επαναλαμβανόμενης βίας. Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να αποδοθούν οι αθλητικοί χώροι με ασφάλεια στους αθλητές και σε όλους τους υγιείς φιλάθλους. Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο που έλαβε χώρα την Τρίτη μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πολεοδομική μεταρρύθμιση, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, την ιδιωτική ασφάλιση από φυσικές καταστροφές και την αναμόρφωση του ΟΣΕ. Με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιμετωπίζεται η έλλειψη καθορισμένων χρήσεων γης και η αδυναμία εφαρμογής χρήσιμων πολεοδομικών μέτρων κινήτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Προωθείται παράλληλα η ορθολογική οργάνωση του χώρου και αντιμετωπίζεται η άναρχη ή και η αυθαίρετη δόμηση με το πρόβλημα των παράνομων χωροθετημένων δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιείται μια εμβληματική μεταρρύθμιση ιστορικής σημασίας στο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης για τη χρηματοδότηση πολεοδομικών μελετών μείζωνος σημασίας. Το σύνολο των δράσεων της πολεοδομικής μεταρρύθμισης στοχεύει στην άρση των περιττών εμποδίων που καθυστερούν την υλοποίηση έργων, υποδομών και επενδύσεων, ενώ ο χωρικός σχεδιασμός καθίσταται βασικός παράγοντας της βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, με νομοθετικές παρεμβάσεις στην πολεοδομική νομοθεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύει στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης με την πρόβλεψη μεταβατικής ρύθμισης για την παύση έκδοσης οικοδομικών αδειών σε γήπεδα χωρίς πρόσωπο σε κοινό χρηστιωδό, σύμφωνα με την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέλος, θεσπίζεται ένα πλαίσιο για τον κατασταλτικό έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης που προβλέπει την άμεση γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη δημιουργία νέων αυθαιρέτων, την ενεργοποίηση συντονισμένων ελέγχων και την άμεση κατεδάφιση κάθε νέας αυθαίρετης κατασκευής. Σκοπός του σχεδίου νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που να προστατεύει ουσιαστικά τους αιγιαλούς χωρίς να εμποδίζει την ανάπτυξη. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την τροποποίηση της διαδικασίας παραχώρησής τους ώστε να γίνεται με τρόπο ταχύ αλλά και διαφανή, την εξασφάλιση της στήρησης νομιμότητας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τη διαβάθμιση στην προστασία των αιγιαλών, την ηλεκτρονική πλειοδοτική διαδικασία διαγωνισμού αποκλειστικά από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, την καθιέρωση υποχρεώσεων
των παραχωρησιούχων και την αντιμετώπιση ζητημάτων στις παραχωρήσεις προς τουριστικούς φορείς ή όμορες επιχειρήσεις. Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την επιβολή της νομοθεσίας για παραβάσεις σε υγειαλούς, όπως μέτρα άμεσης διακοπής και αποτροπής της αυθαίρετης κατάληψης, αυστηροποίηση προστήμων, αξιοποίηση τεχνολογίας για τον εντοπισμό όλων των παραβάσεων μέσω drones και τη συνεργασία με κλιμάκια ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης. Στόχος είναι η δημόσια περιουσία να αξιοποιείται, χωρίς να αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον. Μια σειρά διατάξεων για την επέκταση και αξιοποίηση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι ρυθμίσεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με την κρατική αρρωγή μέσα από τη δημιουργία παρατηρητηρίου και την αντίστοιχη εθνική στρατηγική, αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση των μεγάλων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών οχημάτων έναντι του κινδύνου για ζημιές από φυσικές καταστροφές. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα ενδυνάμωσης του πλαισίου της κρατικής αρρωγής, αλλά και στοχευμένα μέτρα όπως μεταξύ άλλων η άειλη ψηφιακή κάρτα για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, η ειδική ενίσχυση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με απώλειες, η ρύθμιση επί των οφειλών του αγροτικού ρεύματος στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Επίσης, στο προτινόμενο σχέδιο εμπεριέχονται και διατάξεις για τη στεγαστική συνδρομή και ρυθμίσεις οργανωτικής, υπηρεσιακής και λειτουργικής φύσης που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωράμε σε πλήρη αναδιοργάνωση των εταιριών που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών και του τροχαίου υλικού της χώρας, προς διασφάλιση ενός σύγχρονου, γρήγορου, άνετου και απολύτως ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου σε πλήρη διαλειτουργικότητα με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα δίκτυα. Πρώτον, δημιουργείται ένας νέος, ενιαίος, σύγχρονος δημόσιος φορέας με πυρήνα τον ΟΣΕ, ο νέος ΟΣΕ, που αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής, όπως περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο. Καθίσταται μοναδικός υπεύθυνος για το σύνολο των μελετών και έργων που εκτελούνται επί του σιδηροδρομικού δικτύου, τη διαχείριση του τροχαίου υλικού, καθώς και των σταθμών και λοιπόν εγκαταστάσεων της ιδιοκτησίας του. Στη νέα εταιρεία εντάσσονται πλέον, πέραν του σημερινού ΟΣΕ, η Εργοσέ ΑΕ και η Γεωσέ ΑΕ, κατά το μέρος που αφορά στα επιχειρησιακά κρίσιμα για το σιδηροδρόμο τμήμα της δραστηριότητάς της. Ο νέος ΟΣΕ θα αναλάβει τη συνολική ευθύνη για όλα τα θέματα ασφάλειας και συνεχούς βελτίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, συνεργαζόμενος με τους λοιπούς φορείς του τομέα. Οι αρμοδιότητες του νέου φορέα θα καλύπτουν πλήρως αυτές των σημερινών ΟΣΕ, ΕργοΣΕ και ΓΕΟΣΕ και θα συμπληρωθούν κατάλληλα ώστε να αντιμετωπιστούν κενά ή και αδυναμίες του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των φορέων. 38 νέες υπηρεσίες προσθέθηκαν το Δεκέμβριο στο gov.gr. Έτσι, στο τέλος του 2023, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου που προσφέρονται από το gov.gr έφτασαν τις 1638. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2023, προσθέθηκαν 189 υπηρεσίες από 40 φορείς της δημόσιας διοίκησης. Ακόμα, 7 επιπλέον φορείς ενέταξαν για πρώτη φορά υπηρεσίες τους στο gov.gr, ανάμεσα στους οποίους ο Άριος Πάγος και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όλος μας ο σχεδιασμός ξεκινάει και καταλήγει στον πολίτη, στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας προς αυτόν, στην απλούστευση της καθημερινότητάς του. Στη χθεσινή συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε τα βασικά σημεία της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για το ζήτημα της ισότητας στον γάμο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως αυτό που θα νομοθετηθεί είναι ισότητα στον πολιτικό γάμο. Δηλαδή, η απαλήφη οποιασδήποτε διάκρισης ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό στο ζήτημα της σύναψης ενός πολιτικού γάμου. Υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που έχουν παιδιά και με την πρόταση αυτή διασφαλίζουμε ίσα δικαιώματα για όλα τα παιδιά. Από τη στιγμή που ένας άνδρας ή μια γυναίκα έχουν το δικαίωμα να υιοθετούν ένα παιδί μόνοι τους από το 1946, αποτελεί κενό νόμου το να μην αναγνωρίζεται αυτό το παιδί στο πλαίσιο ενός ζευγαριού. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα γίνουν αλλαγές στο καθεστώς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ούτε θα τεθεί ζήτημα για γονέα 1 και γονέα 2. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του αθλητισμού στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το 2014 ήταν η χρονιά που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά.
με την άρτια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων και βέβαια με τον μοναδικό θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας. Το 2024 ως μια χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων είναι μια ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε και ως κυβέρνηση το συνολικό μας σχεδιασμό για τον αθλητισμό. Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα της αθλητικής οικογένειας ενωμένης. Ο αθλητισμός ενώνει, ο αθλητισμός δεν διχάζει. Και αυτή η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να υπηρετεί αυτήν την αποστολή ανάδειξης του αθλητισμού συνολικά στη χώρα. Με έργα και όχι με λόγια. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ελάτε. Κύριε εκπρόσωπε, χθες ο Πρωθυπουργός, η φράση που είπε ότι οι υπουργοί δεσμεύονται από τη συνολική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σημαίνει ότι ο υπουργός που διαφωνεί ή σκοπεύει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που έδωσε ο Πρωθυπουργός για αποχή, σε εισαγωγικά ή χωρίς, πρέπει να παραιτηθεί ή θα αποπεμφθεί? Νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός εξήγησε πολύ αναλυτικά όλες τις βασικές πτυχές μια πολύ σημαντικής νομοθετικής παρέμβασης της κυβέρνησης που αφορά ένα ζήτημα δικαιωμάτων και νομίζω ότι είναι καλύτερο να επικεντρωθούμε σε όποιες ερωτήσεις έχετε σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς όμως να αποφύγω να απαντήσω. Ήταν σαφής η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον συμμετέχουν σε αυτό και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο των Νομοσχέδιων, έχουν μια αυξημένη θεσμική υποχρέωση στη συνέχεια για την ψήφιση των νομοσχεδίων αυτών. Θα μείνουμε εκεί, ήταν σαφής η αναφορά και θέλω περισσότερο, επιθυμώ, να γίνουν κατανοητές οι θέσεις μας στους πολίτες, στην κοινωνία συνολικά, με το άρχιε της χθεσινή ανάλυση του Πρωθυπουργού. Ελάτε. Μπορεί για τους υπουργούς, όντως όπως είπατε και εσείς ο Πρωθυπουργός, να ανέφερε κάποια πράγματα, δεν ακούσαμε κάτι όμως για τους υφυπουργούς. Μπορείτε να μας λύσετε την απορία τι θα ισχύσει σε ό,τι αφορά την πολιτική διαχείριση υφυπουργών που πιθανώς να δυσκολεύονται να υπερψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τι θα γίνει με αυτούς σε ό,τι αφορά την τύχη τους και τη συνέχεια τους ως μέλη του κυβερνητικού σχήματος και αν στους υφυπουργούς δίδεται η οδός της αποχής? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω περισσότερο από όσα ανέφερε χθες πολύ αναλυτικά ο Πρωθυπουργός. Και θέλω περισσότερο να αναφερθώ στην ουσία του ζητήματος. Ούτε έχω κάτι περισσότερο να πω μετά από όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο την ουσία αυτής της παρέμβασης. Να πείσουμε προφανώς και το σύνολο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αλλά κυρίως να απευθυνθούμε στην κοινωνία με έναν λόγο ενωτικό. Θέλουμε αυτή η πρωτοβουλία να ενώσει τους πολίτες και όχι να τους διχάσει και να εκθέσουμε το σύνολο των επιχειρημάτων μας. Αν κανείς ακούσει όλα όσα υπόθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια το σύνολο της επιχειρηματολογίας της κυβέρνησης, θεωρώ ότι δεν έχει κανένα λόγο να εναντιωθεί σε αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία. Ελάτε. Καλό μεσημέρι, κύριε εκπρόσωπε. Θα έρχομαι στο θέμα της ακρίβειας και των νέων μέτρων. Σας ασκεί σκληρή κριτική η εξωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο κ. Κασελάκη σε μια ανακοίνωσή του είπε ότι παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός την αποτυχία του και δεν είναι ακρίβεια εισαγόμενη, αλλά ακρίβεια του ίδιου. Τι απαντάτε? Άρα, όλοι αυτοί οι πίνακες που συγκρίνουν το σύνολο των χωρών της Ευρώπης για το πληθωρισμό που έχουν, τον γενικό πληθωρισμό ή τον πληθωρισμό τροφίμων ή επιμέρους πτυχές του πληθωρισμού, είναι κατασκεύασμα της κυβέρνησης, είναι μια εικονική πραγματικότητα την οποία ευτυχώς ανακάλυψε ο κύριος Κασελάκης και βρήκε ότι τελικά δεν έχουμε πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη και σε πολλές άλλες χώρες εκτός Ευρώπης και έχουμε πληθωρισμό ο οποίος αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, έχουμε πληθωρισμό Μητσοτάκη. Προφανώς όλα αυτά στερούνται οποιασδήποτε σοβαρότητας και είναι μια ανάλυση και μια λογική που δυστυχώς τον υιοθετεί σε ένα μεγάλο μέρος του και το ΠΑΣΟΚ, που είναι μια λογική πολύ προηγούμενων ετών και κυρίως των προηγούμενων ετών της κρίσης του όχι σε όλα, που δεν οδήγησε πουθενά. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτός ο ισχυρισμός, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ακούμε ειδήσεις παρεμβάσεων των άλλων πρωθυπουργών, όλων των υπόλοιπων χρόνων, όπως κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Κάποιες φορές ακούμε, όπως στην Ισπανία, να αυξάνονται και κάποιοι φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι είχαν μειωθεί. Ακούμε πρωτοβουλίες ή αιτήματα πολιτών να αντιμετωπίσουν οι άλλες κυβερνήσεις την ακρίβεια. Άκουσα μια απεργία
στη Γερμανία τις τελευταίες μέρες με αίτημα να δοθεί περισσότερη στήριξη για την ακρίβεια. Προφανώς δεν τρελάθηκαν όλοι και βρήκε την αλήθεια ο κ. Κασελάκης, αλλά νομίζω ότι δεν απασχολεί πλέον και πολύ τους πολίτες αυτή η συζήτηση και αυτή η κριτική. Αυτή η λογική καταδικάστηκε και στις πρόσφατες εκλογές και καταδικάζεται καθημερινά από τους πολίτες. Εμείς έχουμε χρέος λοιπόν να δούμε την πραγματικότητα, η οποία ποια είναι, όπως και στις άλλες χώρες, έτσι και στη χώρα μας. Και ίσως λίγο λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε επίπεδο διετής, αλλά αυτό δεν μειώνει την ευθύνη μας. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνολικά τα νοικοκυριά, οι πολίτες και στην Ελλάδα, που είναι η εισαγόμενη ακρίβεια. Ανέλησα και σήμερα, στη συνέχεια της πολύ αναλυτικής επεξήγησης που έγινε χθες από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις. Αυτό που θέλω να γίνει σαφές, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο η ακρίβεια. Και από ό,τι φαίνεται και ένα επίμονο φαινόμενο. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν ήταν ούτε οι πρώτες. Έχουμε αναφέρει πολλές στο παρελθόν, όπως ήταν το Market Pass, το καλάθι του νοικοκυριού που συνεχίζεται, όπως είναι η σταθερή μείωση τιμής, ούτε θα είναι οι τελευταίες εφόσον επιμένει αυτό το φαινόμενο. Και για μας είναι πολύ σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις, όπως και ο έλεγχος της αγοράς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ο πρώτος πυλώνας αντιμετώπισης της ακρίβειας, που είναι τα μόνιμα μέτρα. Δηλαδή η σταδιακή αύξηση του εισοδήματος στους συνόλου των πολιτών. Στους δημοσίους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού που επίκειται μία νεότερη, του ξεπαγώματος των τριετιών, μέσα από τη μείωση φόρων, όπως για παράδειγμα η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, η μονιμοποίηση της μείωσης κάποιων φόρων που είχαν μειωθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, μέτρα υπέρ των νέων, μέτρα υπέρ των νέων γονέων, όπως είναι. Τα ανέφερε και χθες ο Πρωθυπουργός, τα 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, όπως είναι η αύξηση του επιδόματος μητρότητας σε γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότησες, όπως είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να βρούνε σπίτι, τους νέους ανθρώπους να βρούνε σπίτι, αλλά και τη στήριξη των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας που πλήρωσαν και αυτοί πολύ μια κρίση παρατεταμένη οικονομική. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η αποστολή μας. Αν θέλει αντιπολίτευση να σκίσει επικοδομητική κριτική, να προτείνει ουσιαστικά κοστολογημένα μέτρα, εμείς αυτό το θέλουμε, το χρειαζόμαστε. Το να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια αντιπολίτευση που βαφτίζει μια εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, η οποία απασχολεί το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, ως ακρίβεια Μητσοτάκη, νομίζω ότι είναι χάσιμο χρόνο να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε κάτι το οποίο νομίζω είναι αυταπόδεικτο ότι δεν ισχύει. Ελάτε. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή το βρεφικό γάλα που το είπε χθες ο Πρωθυπουργός και το αναφέρει συνεχώς και ο κύριος Κρέκας βέβαια, έτσι, απασχολεί το σύνολο των νέων οικογενειών. Μπορείτε να μας πείτε από πότε θα αρχίσει να μειώνεται πρώτον και πόσο θα μειωθεί από τα 32 ευρώ κατά μέσο όρο που είναι τώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Γιατί αυτό το μέτρο που ανακοινώσατε σε σχέση με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο περιθώριο κέρδους είναι το άρθρημα του λειτουργικού κόστους και του εμπορικού κέρδους μέχρι το 7%, δεν βγάζει νόημα. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους καταναλωτές σε οποιαδήποτε επιμέρους περίπτωση είναι προκειμένου στο βρεφικό γάλα, την οποία αυτή την περίοδο είμαστε και εμείς κάποιοι από τους καταναλωτές και είδαμε και εμείς ως νέοι γονείς ότι εδώ υπήρξε ένα καμπανάκι, το οποίο το χτύπησαν οι αρμόδιες αρχές. Ενδιαφέρει να δούνε όσο το δυνατόν συντομότερα καλύτερες τιμές, μειωμένες τιμές. Οπότε νομίζω ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποια ιδιαίτερη αξία να αναλύσω. Το έκανε πολύ αναλυτικά χθες ο αρμόδιος υπουργός στο συγκεκριμένο μηχανισμό. Η ουσία ποια είναι, γι' αυτό και πηγαίνει με βάση το λειτουργικό κόστος στο προϊόν και όχι συνολικά της εταιρείας. Ο στόχος είναι να μειωθεί η τιμή με βάση αυτό το πλαφόν του 7% επιπλέον του κόστους. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα έχουμε μειωμένες τιμές. Και αυτό έχει να κάνει από προϊόν σε προϊόν, γιατί κάποιες ταμπέλες, κάποιες ετικέτες, στο πλαίσιο και του ανταγωνισμού, είχαν φθηνότερα το βρεφικό γάλα από κάποιες άλλες. Άρα, προφανώς, η μείωση αυτή θα είναι μεγαλύτερη σχετικά με τα προϊόντα τα οποία είχαν μεγαλύτερες τιμές. Και πάντοτε, είτε αφορά το βρεφικό γάλα είτε οποιοδήποτε άλλο προϊόν, η ΔΜΕ ελέγχει. Και ελέγχει αν έχουμε περιπτώσεις απλά ακριβότερων τιμών ή αν έχουμε περιπτώσεις παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας. Και όπου παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο, ασχέτως των παρεμβάσεών μας, όπως είναι το πλαφόν σε συγκεκριμένη περίπτωση, θα έχουμε και τα ανάλογα πρόστιμα. Αυτό δεν είναι προσωπικό για μια εταιρεία, δεν αναφέρεται σε μια εταιρεία. Ισχύει συνολικά, σας ανέφερα μια σειρά από ελέγχους και όσο μπορώ κάθε εβδομάδα, όπως και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κύριος Κρέκας,
αναφέρουμε στους πολίτες τι κάνει η αρμόδια υπηρεσία. Άρα το στίχημα ποιο είναι, να δούμε άμεσα μείωση. Προφανώς έχει άμεση εφαρμογή και αυτή η παρέμβαση και όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, και να το καταλάβουν οι καταναλωτές. Πότε θα αρχίσει να το ανέφερε ο Υπουργός πλήρως την νομοθετική παρέμβαση. Έχει άμεση εφαρμογή και από εκεί και πέρα αυτό θα δούμε άμεσα στα ράφια τι αποτέλεσμα θα έχει. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο έρχεται μετά από κάποιους μήνες. Έχει άμεση εφαρμογή. Άρα θα περιμένουμε, θα το παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες πώς θα πάει. Πάμε με τη σειρά. Ελάτε. Καλησπέρα. Κάνω όλοι από μια ερώτηση και μετά. Ωραία. Παρατηρείται μια ρευστοποίηση και στην αντιπολίτευση σε σχέση με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όλο και περισσότεροι βουλευτές και των άλλων κομμάτων εκφράζουν επιφυλάξεις. Αν τελικά ο νόμος περάσει και με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πολύ δε μάλλον αν δεν περάσει καθόλου, τι θα σημαίνει αυτό σε σχέση με τη διαδηλωμένη της κυβέρνησης και περισσότερο τι θα σημαίνει για το πολιτικό σύστημα ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ιδιαίτερα για την κυβέρνηση? Εντάξει, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, δηλαδή υπάρχει μια εξαίρεση στον γενικό κανόνα που ισχύει αν δεν ανακοινωθεί κάτι άλλο, δίνει από μόνος του την απάντηση. Και αυτό το οποίο είπε και χθες είναι ότι θέλει να πείσει και ο ίδιος και η κυβέρνηση, τους πολίτες και τους βουλευτές, τους εκπροσώπους των πολιτών στο ελληνικό κοινοβούλιο για την ορθότητα αυτής της παρέμβασης. Άρα δεν τίθεται κανένα από αυτά τα οποία ρωτάτε. Προφανώς σε μια ψηφοφορία που το κυβερνών κόμμα και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της πλειοψηφίας και πρωθυπουργός της χώρας βάζει από πριν, δεν βάζει βασικά από πριν θέμα κομματικής πειθαρχίας. Θέλουμε να δούμε, να εκφραστούν οι βουλευτές ελεύθερα στη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Γιατί αφορά ένα θέμα αναγνώρισης δικαιωμάτων στις συμπολίτες μας, που ισχύει στη μεν περίπτωση της ισότητας στο γάμο σε 20 χώρες στην Ευρώπη, στη δε περίπτωση της υιοθεσίας ή τεκνοθεσίας, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, σε 22 χώρες της Ευρώπης. Και εμείς ερχόμαστε με θάρρος και με ειλικρίνεια και με μια παραδοχή των ετών που μπορεί να πέρασαν και να μην έγινε κάτι τέτοιο, να φέρουμε, όπως είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, μια νομοθετική πρωτοβουλία. Και μάλιστα και είναι και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι τα ίδια που έλεγαν για τον εκλογικό νόμο την προηγούμενη τετραετία και διαψεύστηκαν από τον Πρωθυπουργό, τα ίδια έλεγαν και τώρα ότι περιμένει δίθεν ο Πρωθυπουργός να τελειώσουν οι ευρωεκλογές για να μην σηκωθεί πολύ σκόνη, όπως έλεγαν, και να φέρει μετά το νομοσχέδιο. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός τους διέψευσε και με θάρρος και ειλικρίνεια, όπως για όλα τα υπόλοιπα θέματα, μίλησε. Και εδώ θέλω να πω ότι ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα, το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα πάρα πολύ σημαντικά θέματα, και όπως βλέπετε και σε κάθε ενημέρωση και σε κάθε υπουργικό συμβούλιο, η κυβέρνηση θέλει να φέρει. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ψηφιστεί από όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές μας, και αυτό θα επιδιώξουμε και είμαστε και αισιόδοξοι γι' αυτό, γιατί θα εξηγηθεί και μπορώ να το κάνω και σήμερα ότι μιλάμε για μια, θεωρώ, δίκαιη και αυτονόητη παρέμβαση. Πριν λοιπόν πάμε στα υπόλοιπα κόμματα, θα σας πω το εξής. Τα κράτησα χθες από όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Ως προς το γάμο, μιλάμε για ισότητα στο γάμο συνολικά για τους συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο γίνεται σε έναν συμβολιογράφο, και πλέον θα υπάρχει δυνατότητα πολιτικού γάμου. Και το τόνισε ο Πρωθυπουργός, δεν μιλάμε για θρησκευτικό γάμο, μιλάμε για πολιτικό γάμο, δηλαδή σε ένα δημαρχείο. Το επιστέγασμα της αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι σήμερα που μιλάμε μπορούν να κάνουν σύμφωνο συμβίωσης. Πλέον θα μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να συνάψουν έναν πολιτικό γάμο. Υπάρχουν όμως και κάποια παιδιά, τα οποία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, υφίσταται αυτή η κατάσταση σήμερα που μιλάμε. Σήμερα που μιλάμε, από το 1946, ένας άντρας μόνος του, μια γυναίκα μόνη της, μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί. Και ο ίδιος άντρας, η ίδια γυναίκα, μπορεί να συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με βάση τον νόμο. Άρα, το ζευγάρι αυτό, δύο αντρών ή δύο γυναικών, μπορούν να μεγαλώσουν ένα παιδί το οποίο έχει υιοθετηθεί από τον έναν ή από τον άλλον. Αν αυτός ο οποίος είναι γονέας του παιδιού, πατέρας ή μητέρα του παιδιού, λέξεις ιερές που εμείς δεν πρόκειται να τις αλλάξουμε, φύγει από τη ζωή, το παιδί αυτό είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε ένα ίδρυμα. Αν το παιδί αυτό νοσήσει, αυτός ένας εκ των δύο που δεν είναι αναγνωρισμένος ως πατέρας του ή μητέρα του, δεν μπορεί να πάει να το φροντίσει στο νοσοκομείο. Είναι μια πραγματικότητα που υφίσταται σήμερα. Και αυτοί που λένε, μα δεν θέλω αυτοί οι άνθρωποι να μεγαλώνουν παιδιά, που δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι απριόρι κατάλληλοι να μεγαλώνουν παιδιά, ή όλοι όσοι είναι ετερόφιλοι είναι απριόρι κατάλληλοι, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες. Όλοι κρινόμαστε στην πράξη, αν είμαστε καλοί γονείς, για την αγάπη που δίνουμε
στα παιδιά μας. Αυτό το οποίο δεν θέλουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται. Γίνεται. Γιατί γίνεται? Γιατί όπως σας εξήγησα, ένας άντρας μπορεί να υιοθετήσει ένα παιδί ή μια γυναίκα και να συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή να συζεί με έναν άλλο άντρα ή με μια άλλη γυναίκα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή κρίνεται η καταλληλότητα με βάση το τι ισχύει στο νόμο, είτε για ένα ετερόφιλο ζευγάρι που επιτρέπεται, είτε για έναν άντρα, είτε για μια γυναίκα, ενός στην περίπτωση του μονογονέα για υιοθεσία και εγκρίνεται ή όχι το αίτημα για υιοθεσία. Μετά την δική μας νομοθετική παρέμβαση θα κρίνονται και θα εγκρίνονται και οι δύο που θα μεγαλώνουν αυτό το παιδί. Εκεί λοιπόν σταματάει η νομοθετική μας παρέμβαση, δεν επεκτείνεται, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση και το τόνισε χθες και ο Πρωθυπουργός, ούτε σε ζητήματα παρένθετης μητέρας, τεχνητής γονιμοποίησης ή παρεμβάσεις στα φύλλα ή στις ιερές έννοιες πατέρα και μητέρας. Δεν θα κάνουμε αυτά τα οποία έχουν προταθεί περί γονέα 1 και γονέα 2. Τώρα, ως προς την αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι ότι μας εκπλήσει πολύ δυσάρεστα το κύμα των πρώτων αντιδράσεων. Και ξεκινώ από τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί εκεί πραγματικά ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν το περίμεναν έπεσαν από τα σύννεφα. Δηλαδή δεν περίμενε κανείς. Αυτοί οι οποίοι τιτλοφορούνται διαχρονικά ως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, αυτοί οι οποίοι διαφημίζουν σημαντικές παρεμβάσεις που έκαναν προηγούμενες δεκαετίες, όπως είναι οι παρεμβάσεις στο οικογενειακό δίκαιο, να μην έχουν την αυτονόητη στήριξη σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι αδιανόητο να ακούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που θέλει να εκπροσωπήσει, όπως λέει, και το κέντρο και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι προοδευτικοί, να λέει ότι το κόμμα του δεν είναι αυτονόητος υπέρ μιας πρωτοβουλίας που κατοχυρώνει δικαιώματα στους συμπολίτες μας, αλλά η στάση του θα εξαρτηθεί με τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι υπέρ του γάμου και της υιοθεσίας, της ισότητας στο γάμο και της παρέμβασής μας για την υιοθεσία, τότε θα είναι υπέρ και το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Αν είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λιγότεροι, τότε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι κατά. Αυτό τώρα δεν είναι σοβαρή στάση. Δεν είναι στάση συνολικά σοβαρή ενός κοινοβουλευτικού κόμματος που θέλει να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου και δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο θέλουν να εκπροσωπήσουν. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει μια πρόταση, έχει καταθέσει μια πρόταση νόμου, η οποία πηγαίνει πολλά βήματα παρακάτω, που εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι με τα παραπάνω βήματα. Είναι απορία άξιον, γιατί δεν το νομοθέτησε, γιατί δεν το έφερε στη Βουλή όταν ήταν στην κυβέρνηση 4,5 χρόνια, και αυτό δείχνει ίσως και κάτι ως προς τη συνέπεια λόγων και έργων. Είχε τη δυνατότητα να τα φέρει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Ωραία. Θέλουν το κάτι παραπάνω, με το οποίο εμείς δεν συμφωνούμε. Γιατί δεν έχουν ρητός δηλώσει ότι αυτά τα οποία φέρνει η κυβέρνηση θα τα ψηφίσουν? Ας κάνουμε το πρώτο βήμα που εμείς θεωρούμε. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει ένα άλλο βήμα. Αυτή είναι η δική μας θέση. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή νομοθέτηση. Ας ψηφίσουν για την ισότητα στο γάμο και τη ρύθμιση αυτή που έχει να κάνει με τα παιδιά τα οποία υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα, αν εκείνοι ποτέ έρθουν στην εξουσία, ας νομοθετήσουν, αν μπορέσουν. Εμείς διαφωνούμε, για να μην παρεξηγηθώ, τα υπόλοιπα. Γιατί δεν έχουμε μια καθαρή θέση από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτά? Που δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να χαθούν άλλα 4 χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους. Και βέβαια δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο ΚΚΕ, που εκπροσωπεί ένα χώρο προοδευτικό της αριστεράς, όπως αυτό προσδιορίζεται τέλος πάντων, να μην μπούμε στη συζήτηση ανάλυσης, που είναι κατά. Το οποίο νομίζω ότι αξιολογείται από τους πολίτες. Πάση περιπτώσει, εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία, όπως περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός, πιστεύοντας ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να ενώσει και αυτό θα είναι ο λόγος μας. Ελάτε. Κύριε Εκπρόσωπε, παραμένοντας στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, πρώτον, δεν μας απαντήσατε τι θα ισχύσει για τους υφυπουργούς. Δεύτερον, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα δέσει τα κορδόνια της κυβέρνησης, αλλά οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ τίνει στο ότι θα ψηφίσει το γάμο, την ισότητα στο γάμο, και θα αφήσει τους βουλευτές του ελεύθερους κατά συνείδηση στο ζήτημα της τεκνοθεσίας. Γιατί αυτό διαφέρει από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός? Και ο Πρωθυπουργός λέει: οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά συνείδηση. Γιατί όταν καλείσαι να απαντήσεις ως πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά δικαιώματα των συμπολιτών σου, λες αυτό το οποίο λέτε και μακάρι να ισχύει πρώτο και δεν αναφέρεσαι σε κορδόνια. Εγώ σήμερα, ας πούμε, φοράω κορδόνια στα παπούτσια μου, αλλά δεν σας μίλησα για τα κορδόνια στα παπούτσια μου, σας μίλησα για αυτό το σοβαρό θέμα. Δηλαδή, λες ότι εγώ δεν θα διευκολύνω την κυβέρνηση
Και λέτε εσείς ότι υπάρχουν πληροφορίες που θα ψηφίσουν. Μακάρι να το ψηφίσουν. Γιατί δεν έχει υποθεί αυτό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ? Γιατί δηλαδή προτάσει την αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ή μια μικροπολιτική λογική από την καθαρή θέση? Τι εμποδίζει έναν πρόεδρο ενός κόμματος να βγει ξεκάθαρα και να πει, ασχέτως των υπόλοιπων διαφορών που μπορεί να υπάρχουν, ποια θα είναι η θέση του κόμματός του? Και η προσωπική θέση του ιδίου ως πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και η θέση του κόμματός στην ψηφοφορία. Προφανώς η δική μας θέση είναι υπέρ της κυβέρνησης, γιατί το εισηγούμαστε ως εκτελεστική εξουσία, και η στάση μας ως προς την ψηφοφορία είναι να μην υπάρχει κομματική πειθαρχία, προφανώς ενθαρρύνοντας τους βουλευτές μας να το υπερψηφίσουν, γιατί το εισηγούμαστε. Γιατί να μην έχουμε λοιπόν μια αντίστοιχη στάση από το ΠΑΣΟΚ? Και εν πάση περιπτώσει είναι επίσημη θέση ενός κόμματος, αν υπάρχουν πληροφορίες? Δεν νομίζω ότι είναι επίσημη θέση ενός κόμματος. Τώρα, σας απάντησα και μένω σε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, τα οποία θεωρώ ότι ήταν σαφή, και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υποθεί περαιτέρω, προφανώς όταν αυτό θα μπορεί να υποθεί, θα το αναλύσω κι εγώ περισσότερο. Ελάτε. Κύριε Εκπρόσωπε, περιγράφετε εσείς, περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός, πως το ζήτημα της άρσης των περιορισμών για το γάμο όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου, είναι ζήτημα συνείδησης. Περιγράψατε και τα παραδείγματα ενός παιδιού που έχει νομικό πρόβλημα με τον γονιό του ή ενός συντρόφου αντίστοιχα. Είναι η εξίσωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάποιων συμπολιτών μας με όλους τους υπόλοιπους ζήτημα συνείδησης τελικά ενός μέρους των βουλευτών εν προκειμένου της κυβέρνησης? Εννοείται ως προς την κομματική πειθαρχία ή μη, που είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα υπάρχει, το ερώτημά σας? Ναι, το ζύγι, να μου επιτραπεί, στο οποίο μπαίνει αυτή η συζήτηση. Δεν υπάρχει ζύγι. Υπάρχει η δυνατότητα στους βουλευτές μας σε ζητήματα, όπως έγινε και στο σύμφωνο συμβίωσης, στην ψηφοφορία για το σύμφωνο συμβίωσης πριν από κάποια χρόνια, να αποφασίσουν, να ψηφίσουν τι θεωρούν αυτοί σωστό. Με βάση τη δική τους άποψη και έκφραση ελεύθερης βούλησης. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εκφράζουμε τη θέση μας ξεκάθαρα, την αναλύουμε και επιχειρηματολογούμε. Από εκεί και πέρα δεν είναι ότι βάζουμε στο ζύγι. Ίσα-ίσα ερχόμαστε και βάζουμε μπροστά μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία μαζί με πολλές άλλες σημαντικές και ζητάμε να το στηρίξουν. Ελάτε. Όχι, συγγνώμη, να κάνουμε μια απομία και έχω ξεχάσει και εσάς. Να... Ελάτε πρώτα και μετά. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση με αφορμή και τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Αθλητισμού και όσα είπε και όσα είπατε εσείς νωρίτερα, ότι θα ενισχύσετε φέτος ακόμα περισσότερο τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτή η επίσκεψη όμως και όσα συζητούμε γίνονται σε μια ζωφερή στιγμή που το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, λόγω των γνωστών γεγονότων, έχει διακοπεί με απόφαση της κυβέρνησης, και όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα με πολύ βαριές, θα σας έλεγα, καταγγελίες για το πώς τελικά διοικείται και πώς διοργανώνεται και πώς ουσιαστικά οι φίλαθλοι στην Ελλάδα έχουν μπροστά τους την διοργάνωση του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν είναι η κυβέρνηση, αν είναι ευχαριστημένη με την ολιστική μελέτη την οποία είχε φέρει, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια, αν έχει αποτελέσματα αυτή η μελέτη, ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα. Εάν η κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη με τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΠΟ, η διοργανώτρια δηλαδή αρχή, η οποία παίρνει χρήματα και από τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, πού έχει οδηγήσει η μελέτη αυτή που έχει κάνει η κυβέρνηση σχετικά με τη λειτουργία αυτού του θεσμού, αν επίσης ελέγχει η κυβέρνηση και τις χρηματοδοτήσεις που κάνει η ΕΠΟ, όπως για παράδειγμα προηγούμενων ημερών από το Υπουργείο Αθλητισμού στις ενώσεις. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν μετά τις τελευταίες καταγγελίες που έχουν γίνει και με βάση την υπογραφή ενός συμφώνου που έχει υπογράψει με την UEFA και την FIFA, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τους επικεφαλείς, αν όλα αυτά είναι ευχαριστημένος και ο ίδιος με την κατάσταση που επικρατεί συμπεριλαμβανομένων και των εξελίξεων και των ερευνών για τα στημένα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, ως προς το θέμα του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο αναφέρεστε με τη FIFA και την UEFA, το οποίο περιέγραφε κάποιες υποχρεώσεις, το οποίο θέλω να πω ότι χωριζόταν και χωρίζεται σε 2 πυλώνες. Είναι υποχρεώσεις του κράτους και υποχρεώσεις ομοσπονδίας.
ως προς τις υποχρεώσεις του κράτους, η συντριπτική πλειοψηφία όσων περιγράφει το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας υλοποιήθηκε και ό,τι δεν έχει υλοποιηθεί είναι προς υλοποίηση. Περιγράφει τις υποχρεώσεις της πολιτείας για τις παρεμβάσεις κατά της βίας, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που προϋπήρχε πολλά χρόνια και νομίζω ότι αυτή η νομοθετική παρέμβαση για την οποία σας μίλησα στην αρχή μου τοποθέτηση είναι πολύ σημαντική, με βέβαια βασικό στόχο και καθήκον της κυβέρνησης να την εφαρμόσει χωρίς αστερίσκους, για την ακεραιότητα των αγώνων. Συνολικά οι παρεμβάσεις ως προς την επαγγελματική διαιτησία, η οποία παρέμβαση από την πλευρά του κράτους νομοθετήθηκε, άρα ως προς τις υποχρεώσεις του κράτους στον πυλώνα που αφορά αυτές στο μνημόνιο συνεργασίας, θεωρώ ότι τα βήματα που έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει. Υπάρχει και ένας δεύτερος πυλώνας, υποχρεώσεις ομοσπονδίας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα βήματα. Όμως, ο έλεγχος του αν έχουν γίνει όχι βήματα και το τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση που τα βήματα αυτά δεν έχουν γίνει, δεν είναι έλεγχος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης, γιατί στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου είναι αρμοδιότητα της FIFA και της UEFA, αναλόγως την περίπτωση. Όπου εκεί προφανώς και εμείς περιμένουμε τι μέλη γενέστε. Αλλά δεν είναι η κυβέρνηση αρμόδια στο πλαίσιο του πυλώνα που αφορά την Ομοσπονδία να ελέγξει, λόγω του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου, το αν έγιναν τα βήματα αυτά στο σκέλος που αφορά την Ομοσπονδία. Ως προς το ζήτημα της αλλίωσης αγώνων, των στημένων παιχνιδιών και των καταγγελιών που υπάρχουν, λόγω της σύμβασης που έχει υπογράψει η κυβέρνηση, υπάρχει πλέον ένας μηχανισμός που αυτά εντοπίζονται πιο γρήγορα και αναδεικνύονται πιο γρήγορα και μάλιστα έχουν αναδειχθεί περισσότερες υποθέσεις. Από το σημείο όμως της ανάδειξης και του εντοπισμού μέχρι το σημείο της τελικής κρίσης μεσολάβει κάτι που είναι το πιο σημαντικό. Η δικαιοσύνη, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα, αναλαμβάνει να διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις και από το σημείο αυτό και μετά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο όταν βρίσκεται μια υπόθεση στα χέρια της δικαιοσύνης. Προφανώς λοιπόν αυτό που θέλει η κυβέρνηση σε κάθε τέτοια υπόθεση, όποια και αν είναι αυτή και όποια ποινική υπόθεση και αν είναι, η δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, με τον ανεξάρτητο ρόλο της να βγάλει τις δικές της αποφάσεις, τις οποίες αναμένουμε. Νομίζω σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Εμείς επαναλαμβάνω αυτό που είπα την προηγούμενη φορά και από ένα μέρος ενδεχομένως να ερμηνεύθηκε λάθος και νομίζω όμως ήταν σαφές. Δεν είναι δυνατόν μια διαιτητική απόφαση να καταλογίζεται στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή εγώ που έχω αυτή τη στιγμή αυτή τη μεγάλη ευθύνη απέναντι στους πολίτες και συνολικά και σε εσάς και στο σύνολο, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για να ενημερώνω, να μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοιου σχολιάσμου. Ελάτε. Κύριε εκπρόσωπε, τις δύο τελευταίες εβδομάδες το ντοκουμέντο έχει αποκαλύψει ότι στην ΑΔΕ προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για ενοικίαση νέων κτιριών τα οποία θα χρησιμοποιήσει η αρχή. Σε τέσσερις περιπτώσεις, διότι τη Δευτέρα σας είχα πει για δύο περιπτώσεις, έχουν προκύψει και άλλες δύο με συγκεκριμένα στοιχεία, προέκυψε ότι οι διαγωνισμοί είναι φωτογραφικοί, καθώς τα κτίρια που νοικιάζονται επιλέγονται πότε στο Δήμο Αθήνας και πότε σε Όμορο Δήμο. Επίσης, δεν έχει δοθεί εξήγηση και το γιατί, για παράδειγμα, η ΑΔΕ δεν ζητά κτίριο με προσδιορισμό από τόσα έως τόσα τετραγωνικά, αλλά τα προσδιορίζει επακριβώς. Σε όλες τις περιπτώσεις βρίσκεται ένας και μοναδικός υποψήφιος. Μάλιστα, συγκεκριμένη εταιρεία νοικιάζει ακίνητο με μηνιαίο μίσθωμα 96.000 ευρώ και χρωστά γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Σας προβληματίζουν τέτοιες πρακτικές και έχει γνώση η κυβέρνηση για αυτές τις ενέργειες? Ναι, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, επικοινωνήσαμε με την ΑΔΕ, η οποία μας είπε ότι έχει εκδώσει απάντηση, την οποία μάλιστα από ό,τι μας είπε έχει αποστείλει και στο ντοκουμέντο που είχε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Οπότε αναφερόμαστε στην απάντηση της ανεξάρτητης αρχής και λόγω και του ανεξάρτητου ρόλου της δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάποιο περαιτέρω σχόλιο. Πρώτα, γιατί έχω ξεχάσει αυτή την πλευρά. Ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση την κατάργηση των προστήμων, την απαλήφη των προστήμων που είχαν επιβληθεί σε όσους δεν είχαν εμβολιαστεί. Είναι αυτό μήνυμα τήρησης νομιμότητας και εφαρμογής των αποφάσεων της κυβέρνησης, όταν ένα θέμα το οποίο είχε αναχθεί ως μείζον για τη δημόσια υγεία, μετά από λίγο καιρό, πλέον αυτοί που δεν συμμορφώθηκαν με αυτές τις αποφάσεις και τους κανόνες, απλώς σβήνονται τα πρόστιμα? Ναι, τα πρόστιμα αυτά δεν είχαν ούτε τιμωρητικό ούτε εκδικητικό χαρακτήρα, ούτε ποτέ έχει τέτοια διάθεση η κυβέρνηση. Ήταν στο πλαίσιο της προσπάθειας που έκανε η κυβέρνηση, όπως και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, στην μεγάλη έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού,
να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας, πολλό δε μάλλον εκείνοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και θεωρώ ότι έπαιξαν θετικό ρόλο, γιατί αυξήθηκαν πολύ, ειδικά στους άνω των 60, τα ποσοστά εμβολιασμού. Πλέον θεωρώ ότι είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ήρθε για να μείνει ο κορονοϊός ως μια νόσος για την οποία πρέπει, όπως και για τη γρήπη, να εμβολιαζόμαστε ετησίως, χωρίς να μιλάμε για 5η, 6η, 7η δόση. Θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, να γυρίσουμε σελίδα, και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που δείχνει, σηματοδοτεί μια επόμενη εποχή, στην οποία πρέπει να τηρούμε τις γενικές οδηγίες και για όλες τις αναπνευστικές νόσους, τις νόσους που έχουν να κάνουν με το αναπνευστικό σύστημα, και να κάνουμε το ετήσιο εμβόλιο, ειδικά όσοι οι συμπολίτες μας είναι άνω των 60 ετών και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Έλατε. Κύριε Εκπρόσωπε, αναφερθήκατε μεταξύ άλλων και στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς απαντάτε στο κατηγορό του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Κασελάκη, που ουσιαστικά λέει ότι επί της ουσίας φέρατε μισό νομοσχέδιο? Απαντάμε ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό νομοσχέδιο, η σωστή νομοθέτηση, και ας ψηφίσει αυτό που αυτός θεωρεί μισό. Δεν σημαίνει ότι άμα ψηφίσει αυτό που εσύ θεωρείς μισό, που εμείς θεωρούμε το σωστό και ολόκληρο, ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την πλειοψηφία και ως εκτελεστική εξουσία εισάγουμε αυτά που θεωρούμε εμείς σωστά νομοσχέδια. Έχει δικαίωμα η αντιπολίτευση να τα κρίνει και να τα αξιολογεί, αλλά αν κάτι το θεωρείς μισό, άρα δεν το θεωρείς λάθος. Το αν εσύ θες και ένα άλλο μισό που εμείς δεν το θέλουμε, είναι δικαίωμά σου. Άρα γιατί να μην στηρίξεις αυτό το οποίο εσύ θεωρείς μισό? Και πέρα περιμένουμε τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέτε. Κύριε Εκπρόσωπε, συγγνώμη. Ξεκινήστε, δεν θα έλεγα όλες τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε. Ο Πρωθυπουργός εχθές είπε ακόμα πως η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Την ίδια δήλωση είχε κάνει και τον περασμένο Οκτώβριο. Πάλι είχε πει πως δεν είμαστε μπανανία. Την ίδια ώρα βλέπουμε από τις τιμές βασικών αγαθών, τρόφιμα, έως την κινητή τηλεφωνία, οι εταιρείες, και ειδικά οι ξένες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες, στις οποίες αναφέρεται, να τιμολογούν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Βλέπουμε ένα ράλι ακρίβειας. Πώς συνάδει το ότι δεν είμαστε μπανανία με την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά? Το ότι δεν είμαστε μπανανία ως δήλωση σημαίνει ότι έχουμε ένα κράτος, μια κυβέρνηση που ως έχει καθήκον, ως έχει υποχρέωση, παρεμβαίνει με βάση τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κάνει ελέγχους, και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι υπάρχει μια παραβίαση κάποιου νόμου, μέρος της νομοθεσίας, επιβάλλει τα αντίστοιχα πρόστιμα. Και επιτέλους, στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν υπήρχε, γιατί ούτε η εσχροκέρδεια, ούτε οι εικονικές εκπτώσεις, ούτε συνολικά οι παραβιάσεις της νομοθεσίας που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές, εμφανίστηκαν μαζί με την πληθωριστική κρίση. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε επιτέλους μια δημαία η οποία λειτουργεί με περισσότερο προσωπικό, με πολλούς ελέγχους, και επιβάλλει πρόστιμα. Και όσο παρατηρείται παράνομη δραστηριότητα οπουδήποτε, και αυτό εντοπίζεται και αξιολογείται ως παράνομο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τόσο θα έχουμε τα αντίστοιχα πρόστιμα. Και την έκανε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός, και από τότε μέχρι σήμερα έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες και έχουν μπει πολλά πρόστιμα. Την επανέλαβε και θα συνεχίσει να είναι αυτό το δόγμα της κυβέρνησης, ότι κανένας δεν είναι πάνω από τον νόμο, ο νόμος είναι πάνω από όλους, γιατί αυτό έχει καθήκον να κάνει. Και το αποδεικνύει με πράξεις και με πολιτικές στήριξης του εισοδήματος, αλλά και με τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών για να επιβάλλουν τα αντίστοιχα πρόστιμα. Ελάτε. Κύριε Εκπρόσωπε, ο κύριος Κούγιας προέβη σε σοβαρές καταγγελίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ζητώντας παρέμβαση της πολιτείας. Τι απαντάτε συγκεκριμένα σε αυτό? Κοιτάξτε, ως προς τις καταγγελίες σε σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο και το σκέλος αυτού, νομίζω αναφέρομαι στην προηγούμενη απάντησή μου, το τι έχει υποχρεώσει να κάνει μια κυβέρνηση, τι έχει κάνει και πώς νομοθετεί και τι δεν μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, οπότε δεν θέλω να προσθέσω κάτι από αυτού. Ως προς τις καταγγελίες για παράνομες πράξεις ή οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, μιλώ ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, όχι της δικαστικής εξουσίας. Αυτά είναι αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας. Ο κ. Κούγιας, ως έμπειρος νομικός, νομίζω το γνωρίζει αυτό. Η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα. Αν υπάρχει κάποια παράνομη πράξη, αν υπάρχει το οτιδήποτε για το οποίο πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη, επιλαμβάνεται
η δικαιοσύνη, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, στην ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, προς προσωπικές επιθέσεις, είναι τόσο σοβαρό αυτό το βήμα, τόσο μεγάλη ευθύνη που έχει ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος, εν προκειμένου εγώ αυτήν την χρονική περίοδο, τόσο μεγάλη ευθύνη την οποία μου έχει δώσει ο Πρωθυπουργός και ευθύνη απέναντι στους πολίτες, που νομίζω ότι δεν θα ήταν πρέπον να χρησιμοποιηθεί αυτό το βήμα για να απαντήσω στις προσωπικές επιθέσεις του κ. Κούγια. Ελάτε. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο γεγονός ότι εισάγεται για το νομοσχέδιο για την αθλητική βία η ευθύνη, μάλλον η λειτουργία μιας λέσχης σαν ασύλλογο και η ευθύνη του συλλόγου απέναντι σε αυτή τη λέσχη. Έχω μια τεχνική, μια πολιτική απορία. Η τεχνική έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε για κάποιες ανώνυμες είτε ποδοσφαιρικές είτε καλαθοσφαιρικές είτε και σε επίπεδο πετοσφαίρους ή πόλεων τέλος πάντων εταιρείες και συλλόγους. Κάπου μπορεί να πηγαίνουν μαζί, κάπου μπορεί να είναι διαφορετικά. Ποιος πραγματικά έχει την ευθύνη για κάτι που θα γίνει στο μπάσκετ και όχι στο ποδόσφαιρο. Το είπα στην και η πολιτική μου, για να ολοκληρώσω και με επιτρέπετε, και η πολιτική μου απορία είναι ότι αυτό νομίζω είχε εξαγγελθεί και προδιετίας. Γιατί δεν συνέβη τότε και θα γίνει τώρα. Κοιτάξτε, αυτή η νομοθετική παρέμβαση συνολικά εισάγει κάποιες νέες διατάξεις, αλλά και διορθώνει και φέρνει με έναν τρόπο ακόμα πιο λειτουργικό κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε μια συνολική παρέμβαση. Έτσι. Ως προς το θέμα των λεσχών, αναφέρθηκα αναλυτικά σε συνέχεια του εισηγητικού κειμένου του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιάννη Βρούτση, για το νομοσχέδιο το οποίο τέθησε δημόσια διαβούλευση. Θα μιλάμε για μια λέσχη αναέμβλημα, που θα είναι υπό την ευθύνη της ΠΑΕ. Το λέμε ξεκάθαρα αυτό. Τώρα από εκεί πέρα αυτό θα προβλέπει ο νόμος και προφανώς για να είναι λειτουργικό θα πρέπει να εναρμονιστεί συνολικά το σύνολο των συλλόγων σε αυτή την διάταξη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά υπάρχουν ΠΑΕ που δεν τα έχουν τόσο καλά με τις ΚΑΕ. Εμείς αυτό που θέλουμε να λειτουργεί. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, γιατί δεν είναι υπεύθυνη ΠΑΕ ή όχι η ΚΑΕ, ξέρω. Ως πολυπληθέστερη σε κόσμο, τώρα δεν θα κάνουμε την ανάλυση της συγκεκριμένης φιλοσοφίας του νομοσχεδίου. Αυτό το κάνει το Υπουργείο Αθλητισμού. Αλλά είναι ευνόητη η λόγη γιατί επελέγει η ΠΑΕ και όχι η ΚΑΕ. Και γιατί μιλάμε για μία αναέμβλημα. Ακριβώς για να μην γίνει κατάχρηση αυτή τη διάταξη και στο όνομα του βόλεϊ, του handball ή οποιοδήποτε άλλο αθλήματος, εκεί που θα έπρεπε να έχουμε μία λέσχη φιλάθλων αναέμβλημα, να έχουμε πολλές, γιατί κάποιοι θα εμφανιστούν δίθεν ως φιλάθλοι της τάδε ομάδας της πετοσφαίρησης, φιλάθλοι της δίνα ομάδας του ping pong. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς θέλουμε να κλείσουμε όλα αυτά τα πιθανά και απίθανα παραθυράκια, γιατί μας ενδιαφέρει να εφαρμοστεί αυτό. Να έχουμε δηλαδή μία λέσχη αναέμβλημα, ανά ομάδα δηλαδή, και για ευνόητους λόγους δημοφιλίας και παρουσίας κόσμου στο συγκεκριμένο άθλημα, έγινε αυτή η επιλογή από το Υπουργείο Αθλητισμού. Ελάτε. Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα μια διευκρίνηση με την ερώτηση του συναδέλφου. Με τα πρόστιμα των ανεμβολίαστων, οι οποίοι τα τακτοποίησαν, τα πλήρωσαν, τι θα γίνει? Ένα. Δύο, ένα άλλο διαφορετικό θέμα. Φαίνεται ότι προετοιμάζονται κινητοποιήσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση? Ευχαριστώ. Ναι, ως προς το πρώτο σκέλος δεν έχω κάτι να προσθέσω, ούτε κάτι περισσότερο από όσα είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία τότε της κυβέρνησης βοήθησε, ώστε πολλοί συμπολίτες μας ανήκοντες στους άνω των 60 να εμβολιαστούν. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος, αυτό το οποίο θέλουμε να στείλουμε ως μήνυμα είναι ότι είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση για την κυβέρνηση η ίδρυση μη κρατικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν πρόκειται να κάνουμε το παραμικρό βήμα πίσω. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο των αντιδράσεων. Θεωρούμε απλά ότι είναι ιδεοληψίες οι οποίες παραμένουν στον χρόνο ενώ ο κόσμος προχωράει μπροστά. Θεωρούμε ότι η μόνη αντιπολίτευση θα μπορούσε να γίνει διαχρονικά στο πολιτικό σύστημα, χωρίς να έχει ευθύνη το δικό μας κόμμα, το κόμμα το οποίο ανήκουμε, γιατί πάντοτε ήταν σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί τόσο αργά. Γιατί δηλαδή να μην μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια ένας μαθητής ο οποίος τελείωνε το σχολείο ή ένας οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, αν το θέλει, να σπουδάσει σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο στη χώρα. Ίσως φτωχώς που υπάρχουν αυτές οι εικόνες, η αλήθεια είναι λιγότερης προσέλευσης όσο περνούν τα χρόνια διαδηλώσεων για να μας θυμίζουν που ήμασταν. Και να θυμίζουμε εμείς με τις πρωτοβουλίες μας που θέλουμε να πάμε. Ελάτε.
Παρ' όλα αυτά, σήμερα είναι μια ημέρα που υπάρχουν κινητοποιήσεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και διαβάζουμε στις ανακοινώσεις φοιτητικών συλλόγων πώς αποφασίστηκαν καταλήψεις σε όλα τα πανεπιστήμια της Αθήνας. Πώς αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση? Καταρχάς, ήμουν ανιός και γέρασα, φτάνοντας πλέον λίγο παραπάνω από τα 35. Και η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να πάρω τις ανακοινώσεις που διάβαζα όταν ήμουν φοιτητής, που τότε λόγω της αλλαγής στάσης στην συνταγματική αναθεώρηση του ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε η συνταγματική αναθεώρηση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Ελπίζω να γίνει αυτό στην προσεχή συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε ακριβώς τις ίδιες ανακοινώσεις από τις νεολαίες των κομμάτων της αριστεράς. Στη συνέχεια προσχώρησε και το ΠΑΣΟΚ τότε σε αυτή τη λογική. Με τα ίδια αιτήματα. Η δική μας γενιά έχει χάσει δύο εξάμηνα. Εγώ αυτό που θέλω να πω καταρχάς ότι απριόρι ποτέ δεν πρόκειται να θεωρήσουμε νόμιμη πράξη μια κατάληψη. Προσωπικά κιόλας ότι η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη. Τώρα, ως προς τις κινητοποιήσεις, υπάρχει νόμος που διέπει τις κινητοποιήσεις, τις διαδηλώσεις, τις πορείες. Αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί και πρέπει να εφαρμόζεται. Γιατί εδώ πρέπει αφενός να προστατευτεί το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώσουν, το οποίο προφανώς δεν μπορεί κανείς να τους το αμφισβητήσει, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο του νόμου που ισχύει. Ως προς την ουσία των αιτημάτων αυτών, απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση του συναδέλφου σας. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα αιτήματα είναι παροχημένα, δεν έχουν καμία τεκμηρίωση. Αναπαράγουν στερεότυπα και ιδεολειπτικές λογικές προηγούμενων ετών, ίσως και δεκαετιών. Τα έχουν καταρρύψει με την νομοθέτησή τους σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου. Και ο μόνος νομίζω ρόλος τους είναι για να το ξαναλέω, να μας θυμίζουν που ήμασταν και που θέλουμε να πάμε και θα πάμε. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε άλλο πίσω. Ελάτε. Θα πάω σε ένα άλλο θέμα. Είδαμε χθες και εκπρόσωποι δημοσιεύματα για παρενοχλήσεις καλύμνιων ψαράδων πριν από λίγες ημέρες, κοντά στα Ίμια από την τουρκική ακτοφυλακή, συνοδευόμενα μάλιστα δημοσιεύματα αυτά και από βίντεο. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι υπαρκτό το συμβάν αυτό? Από την ενημέρωση που έχουμε από τους τοπικούς, είναι ένα βίντεο παλιό. Άρα δεν είναι υπαρκτό το συμβάν. Είναι ένα βίντεο, νομίζω, προ 2 ή 3 ετών, το οποίο αναπαρήχθη κακώς. Δεν υπήρχε σε κάποιο νέο συμβάν και νομίζω έχει διαψευστεί με επίσημη ανακοίνωση και από τοπικά και ότι υπήρχε δημοσιευτεί σε τοπικά μέσα. Λέτε. Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες στη συνέντευξη ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις προηγούμενες δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό είχαν γίνει από την κεντροαριστερά. Το είπατε και εσείς σε κάποια τοποθέτηση πριν λίγο. Και είπε σαν παράδειγμα την κατάργηση της Μοιχείας από την κυβέρνηση του Παπανδρέου το 82 με μια παραδοχή ότι η κεντροδεξιά σε μεγάλο βαθμό ήταν ακόλουθη των εξελίξεων σε τέτοια ζητήματα. Με λίγα λόγια, είπε τη στάση της τότε Νέας Δημοκρατίας αναχρονιστική σε ένα βαθμό, εάν το κρίνουμε εκ των υστέρων. Πώς εξελίχθηκε το οικογενειακό δίκαιο κτλ. Αυτό είναι μια μορφή και προς τους διαφωνούντες σήμερα, δηλαδή ότι οι στάσεις αυτές είναι αναχρονιστικές και εκτός πραγματικότητας με την έννοια των σύγχρονων αιτημάτων. Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις έγιναν από την κεντροαριστερά, γιατί θεωρούμε και πιστεύει και ο ίδιος και το έχει πει ότι οι πολύ μεγάλες τομές και αλλαγές και τα πολύ μεγάλα εθνικά βήματα έχουν γίνει από τη Νέα Δημοκρατία κατά τη μεταπολίτευση από το 1974 και μετά. Όμως, ναι, μιλώντας για ζητήματα οικογενειακού δικαίου, μίλησε για τις μεγάλες αλλαγές του 1982, τις οποίες η τότε Νέα Δημοκρατία δεν είχε ψηφίσει και εκ των υστέρων, νομίζω, η ίδια η ιστορία δεν δικαίωσε αυτήν την τότε επιλογή σε αυτή την ψηφοφορία. Γιατί προφανώς, ποιος σήμερα θα μπορούσε να μιλήσει για ποινικοποίηση της Μοιχείας, ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει το δικαίωμα που έχει μια γυναίκα να καταγγείλει μια πολύ σοβαρή παράνομη πράξη που μπορεί να γίνεται στο σπίτι της? Ποιος μπορεί κανείς σήμερα να αμφισβητήσει τον πολιτικό γάμο ως δικαίωμα ενός πολίτη, ενός άντρα ή μιας γυναίκας? Και αυτό νομίζω είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Από εκεί πέρα δεν πρόκειται να στοχοποιηθεί ένας βουλευτής που έχει μια γνώμη, μια άποψη, ή να μπει ταμπέλα σε έναν βουλευτή που έχει μια συγκεκριμένη επιλογή. Αυτή η λογική ανήκει σε άλλους πολιτικούς χώρους, τη στοχοποίηση, τη τοποθέτηση ταμπελών. Δεν θα το κάνουμε εμείς αυτό. Το είπα και στην αρχή, το τόνισε ο Πρωθυπουργός και θα το κάνουμε και πράξη. Εμείς θέλουμε και σε αυτή τη συζήτηση να ενώσουμε και όχι να διχάσουμε και να πείσουμε με τα επιχειρήματά μας. Ευχαριστώ πολύ.